τις πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόβα Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευχών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονικών Μαρτύρων, πατέρες, αξιότιμοι κύριοι, κύριοι καθηγητές, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, κυρίες και κύριοι. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά σήμερα το νέο διδακτικό έτος για τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της σειράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερονήσου. Το νέο αυτό ξεκίνημα γίνεται ομολογουμένως κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες για τον τόπο μας, πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχοντας την ελπίδα μας στο Θεό, τον οποίο υμνούμε και ενούμε, δεν δηλιάζομαι, αλλά συνεχίζομαι με περισσότερη αισιοδοξία και μεγαλύτερο ζήλο. Συνεχίζομαι λοιπόν τις άγνες προσπάθειές μας, η τοπική εκκλησία, της οποίας κορυφή είναι ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας Πέτρας και Χερονήσου, κύριος Νεκτάριος, που είναι συνεχώς κοντά μας και μας ενισχύει και μας εμψυχώνει, ο Διευθυντής, οι καθηγητές και οι μαθητές σχολής μας. Όλοι όσοι εμπλέκονται στην ομαλή λειτουργία της σχολής διαπλέονται από έθερμο ζήλο και έντονη προθυμία να συνεχίσουν την όλη προσπάθεια. Χωρίς να θέλουμε να περιευτολογήσουμε, πρέπει στο σημείο αυτό να πούμε ότι το έργο μας στη σχολή συνεχίζει να αποδίδει καρπούς και σαν αποτέλεσμα αυτών είναι η απονομή από φοιτηρίων, πτυχίων ιεροψάλτου και πτυχίων και διπλωμάτων Βυζαντινής Μουσικής σε αποφύτους μαθητές μας, πράγμα το οποίο έχει αποσπάσει θετικά σχόλια και επένους από την Εξεταστική Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού για το επίπεδο των εξεταζομένων. Παρακαλούμε λοιπόν τους ιερείς και τα αξιαστικά συμβούλια των ενωριών να συνεχίσουν να μας βοηθάνε και να μας ενισχύουν με ακόμη μεγαλύτερη προθυμία και διάθεση, αφού τελικά αποδέκτες των αγαθών αποτελεσμάτων της όλης προσπάθειας, θα είναι πρώτη στα αυτή. Αμέτρητες ευχαριστίες στον Ποιμενάρχη μας, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Νεκτάριο, για τις άοχνες προσπάθειες που καταβάλει, προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα η σχολή μας. Τον ευχαριστούμε θερμά και ολόψυχα, αισθανόμενοι ειλικρινή ευγνωμοσύνη, σεβασμό και αγάπη προς το πρόσωπό του. Επίσης, πολλές ευχαριστίες και έπαινοι αξίζουν στη Διοικούσα Επιτροπή, στους καθηγητές και στον γραμματέα της σχολής για τη φιλότιμη προσπάθεια και το θερμό ζήλο τους, ώστε τα πάντα να λειτουργούν εύρυθμα και άψογα. Κλείνοντας, συγχαίρομαι τους μαθητές μας, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα έχουν αμέριστη στη συμπαράσταση όλων μας στις φιλότιμες προσπάθειές τους και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή πρόοδο. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Σας ευχαριστώ. Είναι πράγματι μια ξεχωριστή ευλογία του Θεού αυτή η στιγμή που ξεκινούν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Δυστυχώς, η Βυζαντινή Μουσική δεν εκτιμάται όσο πρέπει στο γένος μας. Έπρεπε να είναι η εθνική μουσική που να διδάσκεται στα σχολεία μας. Στη Ρουμανία, τη Βυζαντινή μουσική τη διδάσκονται. Εμείς εδώ την παραθεωρούμε. Δυστυχώς, ακόμα και ψάλτες,
κανένας δεν παραδέχεται τον άλλον, κανένας δεν θέλει να βελτιώσει αυτά που ξέρει. Κάναμε μια σχολή εδώ και περιμέναμε τους ψάλτες που ψάλουν να έρθουν να μάθουν. Ούτε αυτοί ήρθαν. Εγωιστικά κινούμενοι δεν θέλουν. Ενώ έπρεπε να ενταχθούν όλοι στη σχολή να πάρουν και ένα πτυχίο. Δεν ήρθαν. Μεγάλο δράμα αυτό. Ή αλλήλους δάχτυλε, βλέπετε μήποτε υπό αλλήλων αναλωθείτε. Και αν κάποιος ξέρει να ψάλει, πολεμά τον άλλο. Ιδιαίτερα αν ξέρει κάποιος παπάς να ψάλει, γίνεται ο μεγαλύτερος εχθρός του ψάλτη. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ψάλτη. Δεν τον αφήνει να ψάλει. Προπάντων δε, αν ξέρει ο δεσπότης, χάθηκε και ο παπάς και ο ψάλτης. Αυτά τα ζούμε και τα δύο. Δεν έχουμε ενότητα. Θέλετε, στην Εκκλησία εργασία υπάρχει, συνεργασία δεν υπάρχει. Τον το δράμα μας. Δεν έχουμε συνεργασία. Και τα βιώνουμε αυτά. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές ξεκινούμε ένα έργο και από εκεί που περιμέναμε συμπαράσταση, βλέπουμε πόλεμο. Από εκεί που περίμενε κανείς να έρθουν αυτοί που ξέρουν ή αυτοί που τέλος πάντων θέλουν να μάθουν, που πρέπει να μάθουν, γιατί πληρώνονται κιόλας. Είναι στους ναούς και πληρώνονται. Και όμως δεν έρχονται. Και πολεμούν. Είναι ένα μικρό παράδειγμα. Τώρα στους καιρούς μας, θα έλεγα πως για τους αρχάριους που έρχονται εδώ, είναι η καλύτερη λύση να ξεφύγουμε από την κατάθλιψη. Τώρα η μουσικοθεραπεία είναι η καλύτερη λύση. Τι λέει ο Λόγος του Θεού, ευθυμίτης ψαλέτου. Ο άνθρωπος του Θεού δεν προσβάλλεται από το δαιμόνιο της κατάθλιψης. Ξέρετε. Και γι' αυτό συνιστώ στα σπίτια σας να ακούτε βυζαντινή μουσική, να μπει μέσα σας, να έχετε ακούσματα, να μπει μέσα σας. Παίρνετε πολύ μεγάλη ευλογία στη ζωή σας. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Το δαιμόνιο της κατάθλιψης δεν μας επηρεάζει όταν είμαστε δοσμένοι όμορφα στο Θεό. Θα ήθελα μερικές σκέψεις να σας μεταφέρω, του Αγγελινάρα είναι. Μερικές σκέψεις, θέλω να τις ακούσετε. Αλλά έχει αυτά ένας δάσκαλος που έχει καλή μουσική παιδεία. Θα ήταν ευχής έργων αυτό το βιβλίο να το διάβαζαν όλοι οι ψάλτες. Λέγει λοιπόν μερικά πράγματα που είναι απαραίτητα για εσάς που φοιτάτε ήδη σε αυτή τη σχολή. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Αντώνη που υποβάλλεται κάθε εβδομάδα σε αυτόν τον κόπο. Σας είπα και πέρυσι, το λέω και άλλοι και φέτος. Εκμεταλλευτείτε την παρουσία του. Άλλοι τον παρακαλούν σε άλλες Μητροπόλεις και δεν πάει. Εντάξει, εκμεταλλευτείτε την παρουσία του. Εντάξει, να μάθετε. Και αυτό το μήνυμα περάσετε το έξω. Όχι μόνο για μας τους λίγους εδώ μέσα. Μιλήσετε στους έξω για την αξία της βυζαντινής μουσικής παράδοσης. Τώρα η σχολή μας είναι νομοθετημένη, δίνει πτυχία. Είναι διπλώματα. Λοιπόν, προτρέψετε ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, που μπορούν να μάθουν, που να έχουν την έφεση και το ξαναλέω, που είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε μουσικοθεραπεία για να αποφύγουμε το δαιμόνιο της κατάθλιψης που μας ενέσχυψε τώρα με αυτή την κρίση. Ευχαριστώ τον Αντώνη, τους συνεργάτες του, ευχαριστώ τη Διοικούσα Επιτροπή, ευχαριστώ όλους σε εσάς. Ένα πράγμα θέλω από εσάς. Περάστε το μήνυμα στην κοινωνία, στα παιδιά, άνδρες, γυναίκες. Περάστε το μήνυμα για αυτή τη σχολή. Και σας ευχαριστώ προσωπικά που υποβάλλεστε σε αυτό το κόπο.
Ό,τι και να κάνουμε την αρχή είναι δύσκολο. Δύσκολο είναι. Αλλά τα αγαθά κόμπισκτονται. Πρώτα έρχονται τα δύσκολα και ύστερα ακολουθούν τα εύκολα. Αν ξεκινήσουμε από τα εύκολα, θα καταλήξουμε στα δύσκολα. Λοιπόν, τη σχολή Βυζαντινής μουσικής και τα μάτια σας